ο πρώην του Αμερικανικού στρατού Στάνισλαβ Κραπίβνικ κάλεσε τη Ρωσία να πλήξει τις βάσεις του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, όπου παραλαμβάνονται δυτικά όπλα και από που φέρεται να επιχειρούν ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά στα πεδία των μαχών. Το σκεπτικό του είναι απλό από τη στιγμή που από το έδαφος της Πολωνίας παραλαμβάνουν οι Ουκρανοί συστήματα τα οποία σκοτώνουν Ρώσους αλλά και επιχειρούν τα Ουκρανικά μαχητικά τα οποία εν συνεχεία καταφεύγουν σε πολωνικό έδαφος για να μην καταστραφούν πλέον οι νατοικές βάσεις είναι σαν να συμμετέχουν κανονικά στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Φυσικά η συμβουλή του αυτή θα προκαλέσει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά έγινε με αφορμή των Βρετανικής κατασκευής πύραυλο Storm Shadow, που χρησιμοποιήθηκε για να πλήξει εργοστάσια στο ρωσόφωνο Λουγκάνσκ. Αυτό ο πρώην του Αμερικανικού στρατού χαρακτήρισε υπέρβαση της κόκκινης γραμμής. Ζήτησε η Ρωσία να αποβάλει την επίοικια την οποία δείχνει από την αρχή του πολέμου. Ένας απλός λόγος για τον οποίο η Ρωσία δεν πλήττει βάση σε χώρες του ΝΑΤΟ είναι το άρθρο 5. Η ρήτρα αυτή θεωρεί μια επίθεση σε έδαφο οποιοδήποτε κράτου μέλου του ΝΑΤΟ ω επίθεση σε ολόκληρο το στρατιωτικό μπλοκ, καθιστώντα νομικά δεσμευτικό για τα άλλα κράτη-μέλη να σπεύσουν σε στρατιωτική βοήθεια. Υπάρχει σαφή απροθυμία τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από τη Ρωσία να επιτεθούν άμεσα εκατέρωθεν και να διακινδυνεύσουν έναν ευρύτερο πόλεμο, που μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα σε πυρηνικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ βρίσκονται πάντα στον αέρα νότια της Κρυμαίας, προσφέροντας δεδομένα στόχευσης για πολλές επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο εσωτερικό της Ρωσίας και στο στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Στην ουσία, το ΝΑΤΟ έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, καθώς οι ενεργειές του είναι πολεμικές.